Ο Ευαγγελάτο και η Ζήνα θα βάλουν φυλακή τον αρχηγό. Δηλαδή, αλλού την περίμενε και αλλού θα τη φάει. Δεν υπάρχει. Έχετε δει τι έχει γίνει εκεί έξω. Κακό χαμό με το σπίτι των οργείων. Το σπίτι έχουν βάλει κάτι τίτλου εντωμεταξύ. Απ' τη μία, δεν ξέρει, είναι ένα πράγμα τραγελαφικό. Το βλέπω. Βλέπω, ανοίγω, ξέρω εγώ, Google. Μου πετάει ειδήσει. Είναι όλα clickbait. Έχουν κάτι τίτλου να να πούμε και μετά αν ανοίξει τηλεόραση γίνεται το έλα να δει. Αν δεν έχετε καταλάβει γιατί λέμε, λέμε για το Χαγιάτε Network, για τον αρχηγό, για όλα αυτά που γινόντουσαν εκεί, με τα πρόσωπα που εμπλέκονται. Α τα πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή, με αυτό το stream τη ντροπή και όλα αυτά. Και το. Την εγκληματική οργάνωση και τον αρχηγό που κρύβεται από πίσω που έχει πρόσωπα. Εδώ μιλάμε για μεγάλη γιορτή. Λοιπόν, ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ε, είμαι και αράζω TikTok. Ψάχνω κανένα βίντεο να σας βάλω να δείτε σε Instagram κλπ. Δεν ακούω πάλι με αυτά τα ακουστικά κάθε φορά κάτι γίνεται. Λοιπόν, και μου βγάζει βίντεο πάρα πολλά που λέει ο 42χρονος που κακοποιούσε αμέα και 500 βίντεο στο κανάλι του και 22.000 άρρωστοι συνδρομητέ. Και λέω, θολωμένο εντωμεταξύ, μαξικάνοι μπαμπι είναι. Λέω, για να δούμε, Ελευθέρη TV, μπαίνω, βλέπω, λέει, το ρομπουζουριά σαν εμά μου σου του. Να πω τώρα εδώ, επειδή μη είχατε ρωτήσει άμα συμφωνώ με την όλη φασούλα. Προφανώ και όχι. Το βλέπω full τρολιά όπω όλοι. Είμαι και εγώ δηλαδή. Και εγώ συ, συγκαταλέγω με όλου αυτού Δεν είχα κάνει subscribe εννοείται. Αλλά είμαι και εγώ μέρο του προβλήματο. Γιατί για το cringe και μόνο έμπαινα όπω πάντα η ελληνική τηλεόραση και όλα τα παράγωγά τη. Αναπαρήγαγε το ίδιο ξανά και ξανά. Άμα κάνουμε ένα ταξίδι στον χρόνο, ακόμη και τώρα βλέπω β.χ. κανάλια όπω το Greek Παράνια που παίρνει στιγμιότυπα από τότε με τη ΣΥΑ. Την έχω σπουδάσει! Πού είναι το στεφάνο χάρτη σου! Την έχω το, τη χρυσή τυχτένα τη και το χρυσό ψαλίδι. Πια από ταινία, όλο χαρτιά pace, Όλο χαρτιά pace. Εσύ να σε πειράζει! Όλα αυτά το. Πώ το λέγε το άλλο. Τέλο πάντων, άμα πάμε ένα ταξίδι στον χρόνο, έχουμε αυτά. Ερωτοδικεία, αν είτε σπάνιε. Εκεί πέρα δηλαδή με Κάτμαν και λοιπά. Απλά εκεί ήταν τηλεόραση, ξέρει, ήταν πιο ελεγχόμενο, έπεφτε και ο χορηγούλη. Να πω ότι ξέρω πόσο δίνανε κάτι εταιρείε στην μπάνια, σωση, πριν 2-3 χρόνια αυτέ τι τιμέ, για να μπει χορηγό κάτι κουμτέλ. όχι κουμτέλ, δεν ξέρω, μην λέμε τώρα ονόματα και μου ήρθε καμιά μήνυση από την κουμτέλ. Κάποιε εταιρείε που δίνανε σε εντόνια, Κάτι έξυπνε είτε, κάτι ξέρω εγώ. Λοιπόν, κρατηθείτε. Δίνανε που δεν πολλά λεφτά για τηλεόραση. 8.000 ευρώ για να παίξει η διαφημισούλα στην Ανίτα Πάνια, η οποία είχε τώρα κάτ, τότε ο Κάτμα ανταξιγέρασε, είχε άλλα πρόσωπα. Οπότε ένα κοντά 10.000 θα παίξει σε μια εκπομπή που ξεφτιλίζει ανθρώπου. Μια χαρά. Αλλά επειδή είναι τηλεόραση και είναι δικά μα παιδιά, εκεί δεν τρέχει τίποτα. Εκεί όμω που υπάρχει το πρόβλημα είναι όταν αυτά τα λεφτά φεύγουν και πάνε παρά έξω. Και λέω, μετά τι ανίτε σπάνια και τα σχετικά, καταλήξαμε, εννοείται, αυτό το πράγμα το οποίο έχει γίνει στο εξωτερικό, δεν είναι κάτι, να γίνεται και στην Ελλάδα. Εντάξει, ο προτεργάτη αυτού ήταν αρχι... είναι ακόμη αρχηγό, δεν έχει μπει το παλικάρι μέσα ακόμη, καθίστε. Λοιπόν, χαγιάτε network και τα σχετικά. Μια χαρά, το άρμη μαζεμένο, ταλέντα μέσα στο σπίτι και δώσε. Και γιατί λέω, φταίω κι εγώ, γιατί έμπαινα ρε παιδί μου για το cringe και το θεό κάπου κάπου ξέρεις και εσύ βλέπεις είναι αυτό το cringe είχε κάνει και ένα αφιέρωμα το Λούμπεν το οποίο το ανέλυε πάρα πολύ ωραία και κάθεσαι και τα βλέπεις και γελάς και δεν λες κοίτα κάτι χάλια, κοίτα κάτι άτομα, κοίτα κάτι τύπους ξέρω εγώ δεν θα κάτσω ευλαβικά να δω ένα stream ολόκληρο, δεν θα κάτσω καλά εννοείται λεφτά τώρα να κάνω donate, αυτό ούτε καν το θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ, έχει... Είναι λάθος όλο στη μένο, είναι πολύ χαμηλό το IQ, έχει χιλιάδε προβλήματα. Δεν μπορώ τώρα να κάτσω σοβαρά να πω ότι θα ενισχύσω κιόλας αυτό το καθεστώ. Και που λέτε φτάνουμε στο σήμερα, είμαι τώρα αραχτό, μπαίνω TikTok, βλέπω τα βίντεο, Λευτέρη TV, αφού, μα μου του, εντάξει, δεν είδα και κάτι που δεν έχω ξαναδεί. Βέβαια ο κύριος, ο εν λόγω κύριος, είχε ανεβάσει το content, είχε ανεβάσει το, 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 το πύχι, η μπύχη τη να ανέβει πολύ ψηλά. Και είχε βάλει και κάτι κλωτσομπουνίδια πιο δυνατά, κάτι πατακιούτα, αυτό που λένε πέταξε πολύ κοντά στον ήλιο. Και όλη η φασούλα στράβωσε, λογικά, όταν έπαιξε το τέιζερ, το οποίο θεωρείται και όπλο. Το βίντεο με το τέιζερ και άλλα βίντεο σχετικά, με τον ταλέπορο το βάρδο, το είχα δει δύο και τρεις και και πέντε φορές. Είχα σοκαριστεί, λέω ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν, δεν μπορεί να το, να το βλέπω αυτό το πράγμα. Κάνανε ηλεκτροσόκο ένα στον άλλον. Έχω δει και ένα βίντεο μετά που βαράνε το καρούμπαλο που έχει βγάλει ο Red Dragon στο κεφάλι. Που είναι σαν τα καρτούνρε, Σαν το. Που, που του κομπανάνε με το σφυρί και βγαίνει. Και του κάνει ο τύπο του Μαξ είναι κλασμένο, δεν νιώθει μία, ξέρω εγώ. Όλη η βασούλα στράβωσε με το τέιζερ, και είναι όπλο και το ένα και το άλλο. Και μετά εννοείται ότι συμπαρέσυρε και όλα τα άλλα και ξεκινήσαν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Και φτάνουμε τώρα στο σημείο όπου οι boomers τη ελληνική τηλεόραση, αυτοί κι αν είναι νοσηρέ προσωπικότητε, δηλαδή, άμα μην μη σα πιάσουμε έναν έναν και αναλύσουμε με τι ασχολείστε, τι κάνετε, Πώ κανιβαλίζεται ανθρώπου και ζωέ. Άστο. Δεν θέλω να ανοίξω το δικό μου το λάκκο. Οκ. Okay. Πιάσαν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, όλε αυτέ οι δημοσιογραφικέ ομάδε, το Νατάλο, οι τηλεπερσόνε κλπ. Και πιάσανε το θέμα, και εννοείται ότι το δίνουν σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Το σπίτι των Οργείων, το σπίτι τη Δροπή, το stream το αυτό αυτό και ξεκινήσαμε με το, για το, τη συζήτηση με τα αμαία, ότι εκμεταλλεύεται αμαία και τι θεωρείται αμαία και το ένα και το άλλο και τον πιάσανε τον έναν και μετά μαν! και σιγά σιγά ξεκινάμε το escalate. Σου λέει δεν είναι μόνο αυτός, αυτός είναι ένα, ψε, έτσι, ένα ψ, 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 ψυχουλάκι, έχουμε άλλον που κρύβεται πίσω από την εγκληματική οργάνωση. Μετά πολλά φωτογραφίζανε σιγά σιγά τον αρχηγό, το χαγιάτε, αυτό και βίντεο και φωτογραφίες και υπάρχει ένα άλλο κανάλι και κρύβεται κάποιος από πίσω που να πω. Ο τύπος έχει nickname το αρχηγός και οι τύποι το δέσανε, σου λέει αρχηγός. Εγκληματική οργάνωση είναι ο αρχηγός της οργάνωσης. Είναι ο Ντόν Χαγιάτε, είναι από πίσω, κρύβεται από όλα, από το Άρμι. Άρμη σου λέει κάλεσμα για βία, στρατό. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και μπαίνουν και έβλεπα, μιλάμε τα αρχικά στην τηλεόραση που λέγανε 22.000 αρρωστημένα μυαλά. Και λε, ρε, ρε, βλάκα, δεν είναι ότι ήταν κρυμμένο κάπου στο deep web, κάπου και έπρεπε να, να το ξεθάψει για να το βρει. Είσαι αρρωστημένο και μπαίνει και δίνει λεφτά για να βλέπει όλο αυτό το προϊόν. Στο YouTube ήταν. Δηλαδή, λίγο δημόσιο. Και το πρόβλημα ποιο είναι, γιατί, γιατί δεν ασχολείστε τόσο πολύ καιρό. Δεν έπρεπε να επέμβετε πιο νωρί, εφόσον πάρα πολλά χρόνια υπάρχει και τρέχει η όλη φασούλα. Γιατί, γιατί σα τσούζει που παίζουν λεφτά. Και εκεί θέλω να μείνω και να στηριχτούμε. Γιατί, άμα ήταν όλο αυτό αφιλοκερδό και δεν κονόμα και κανένα, δεν θα ανοιγερουθούν, δεν θα σχολιόσασταν. Αλλά το αφήγημα τελευταία είναι αυτό ότι ξεκινήσαμε με τους influencer, οι κακοί influencer του Instagram, η <συσο> Jay με τα 100 χιλιάρικα συμβόλαιο με την εταιρεία και αυτό και μετά πιάσαμε την Αθηνά Οικονομάκου και από εδώ και από εκεί με τους influencers και τους κυνηγάει η εφορία και τώρα και τέλος. Και πήγαμε μετά, πο, γιατί δεν μπορώ, κάτσε θα τα πούμε όλα, περίμενε. Λοιπόν, όταν λέμε τώρα για τους influencers ότι παίζονται λεφτά και λοιπά, το οποίο το λέω πάρα πολλά χρόνια και ειδικά υπήρχαν κοπελίτσες ξέρω εγώ που έλεγε οι άλλη παίρνω λέει 800 ευρώ το giveaway και έμπαινε και έβλεπε και είχε κάνει τύπη σαν ξέρω εγώ είχε βγάλει σε ένα μήνα 13.500 ευρώ κάτι ποσά και λες ρε φίλε τι είναι αυτά τα λεφτά ρε φίλε δηλαδή δουλευόμαστε τι χώρα είμαστε αυτοί πως είναι δυνατόν μια εταιρεία τώρα με κρέμε και καλλιντικά να δίνει τόσα φράγκα από εδώ και από εκεί και σου λένε: Υπάρχει και το επιχείρημα που λέει ότι να σου πω κάτι, αυτή η κοπέλα κάνει πάρα πολύ δουλειά. Το ακούω. Και μπορεί να έχει ανοίξει και εταιρεία το κορίτσι και μπράβο τη και να δηλώνει τα έσοδα και να φορολογείται. Οπότε γιατί, κάνει δουλειά, πουλάει, φέρνει κόσμο στην εταιρεία, πουλάνε παραπάνω προϊόντα. Τα αξίζει τα λεφτά τη και μπράβο. 13, 14, 15 χιλιάρικα. Αλλά τώρα η κοινή γνώμη. Δεν μπορεί να το γίνει. Γιατί τώρα μην πάμε να κυνηγήσουμε καμιά πολυεθνική, μην κυνηγήσουμε τώρα καμία εταιρεία ρεύματο, κανένα παραγωγό που έχουν υπερκέρδη και εδώ να και τ' άλλο. Μα έχουν στάξει να πούμε δεν ξέρει από πού θα σου έρθει. Όχι, βέβαια. Θα κυνηγήσουμε την influencer, την ομορφούλα. Αλλά αυτή. Πώ θα στρέψει την κοινή γνώμη εναντίον τη. Είναι δύσκολο. Είναι όμορφο κοριτσάκι, είναι νεαρό, παλεύει, δεν κάνει και κάτι κακό, ρε παιδί μου στην την κοπέλα, εντάξει, όμορφη είναι, μπράβο. Τι να. Ε, πήρε και λίγα λεφτά παραπάνω. Οκ, okay. η πρώτη-τελευταία είναι. Δεν γίνεται. Όμω είναι πολύ έξυπνο όταν αυτό του δίνει ένα πάτημα και λε: Ναι, αλλά κοίτα τι γίνεται εδώ. Κοίτα πόσα λεφτά βάζουν αρρωστημένα μυαλά. Πω Αναγία μου, θα σκοτωθούμε. Και βάζουν, λέει, και χρησιμοποιούν το άλλο και βία και έτσι και σεξουαλική κακοποίηση και το ένα και το άλλο. Εκεί είναι πολύ εύκολο να γυρίσει την κοινή γνώμη και όλοι όπου και να ήμουνα μετά αφού είδα τα TikTok και αυτά πήρα μια ιδέα, απορούσα, δηλαδή στην αρχή λέω δεν γίνεται να έχουν πιάσει το Λευτέρι και να λένε εδώ να και μά μου σου του και να γράφουν όλα αυτά και να μην έχουν πει για τον αρχηγό ακόμη τίποτα. Δηλαδή μου φαινόταν αδιανόητο, αλλά βέβαια οι δημοσιογράφοι τα ρίχνουν σιγά σιγά και τα κανάλια. Γιατί δεν θέλει να το παίξει σε μια μέρα το γεγονό έγινε αυτό. Ένα, δύο, τρία. Θα κινηθεί η δικαιοσύνη, Τον Ατάλιο η εισαγγελέα και θα λήξει. Δεν του ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αυτοί θέλουν να παπαγαλίζουν κάθε μέρα. Εκεί να έχουν, να βγάζουν, να κονομάνε. για αυτού είναι. Μιλάμε βούτριο στο ψωμί του. Κάθε μέρα αυτό θα βλέπετε. Και ξαφνικά μπαμπαμπαμπαμπαμ. Και φτάσαμε στο σήμερα. Και είχα πάει που λέτε ήμουνα σε έναν πελάτη από εδώ από εκεί. Και το μόνο που συζήταγε ο κόσμο ήταν. Κρυστόφερνη κουβέντα. Και λέγανε πολύ, εγώ έμενα, ξέρω εγώ, στο Εγάλο και του είχα ζήσει, εγώ αυτό, ξέρω έναν τύπο, που ξέρω έναν τύπο, που ξέρω έναν τύπο. Και εγώ είχα φίλου που έχουν πάει και στο stream, φίλου γνωστού και γνωστού DJ και το ένα και το άλλο, που έχουν περάσει από εκεί. Και θα φτάσουμε, είναι πολύ σημαντικό στο σήμερα και τα πρόσωπα που έχουν παραστεί στο stream και θα είναι το επόμενο που θα σκάσει σε λίγε μέρε. Το, το, βλέπω να έρχεται από μακριά, ρε. Ετοιμαστείτε όπου εκεί θα σου πει ότι είναι μια κλίκα και είναι όλοι και συμμετέχουν όλοι και έχουν μερίδιο ευθύνη. Λοιπόν, προχω... δεν θα κάτσω εγώ να ηθικολογήσω να πω ποιο στέει τι και πώ. Πάμε λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Και μπαίνει μετά. Έχω... δεν ξέρω κάτι θέλω να πω τώρα, έχω χαθεί τελείω. Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι του έτσουξε και πουλάει το θέμα με τα φράγκα και σου λέει δίνανε λέει από 5 μέχρι 150 ευρώ για να παίζουν οι άλλοι λέει μπουνιές. και βαράγανε το κακόμυρο το παιδάκι και τον έτσι και τον αυτόν και πέφτει μετά το κομμάτι με τα αμαία, το οποίο είναι μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή. Και δεν είμαι εγώ ειδικό, δηλαδή δεν ξέρω ποιο μπορεί, πρέπει να υπάρχει αρμόδιο φορέας που να πει: Ελάτε εδώ, ποιου εξετάζουμε, για ποιου μιλάμε, να το βάλουμε κάτω να δούμε. γιατί Μπορούμε τον όρο δηλαδή να τον πετάμε δεξιά και αριστερά έτσι. Δεν ξέρω. Πρέπει να έχει ένα να είσαι τυπική. Πώ δηλαδή ορίζουμε κάποιο που είναι τυπική ανάπτυξη, κάποιο που είναι οριακό στο κομμάτι του IQ. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω να δούμε. Πόσο IQ έχει ένα άνθρωπο. Είσαι πάνω από 100, είσαι κάτω από 70, αυτοπροσδιορίζεσαι. Αυτο δηλαδή είναι πάρα πολύ λεπτή η γραμμή. Ποιο είναι αυτό που θα το κάνει αυτό. Γιατί έχω δει στα κανάλια δεξιά και αριστερά και λένε ό,τι θέλουν. Και πάμε στο σήμερα όπου έχω πεθάνει στο γέλιο από το cringe και από το πω Παναγία μου, μια ιδέα. Είδα, εντάξει, έχει μπει στο παιχνίδι ο Ευαγγελάτο, άπαξ και παίξει εκεί. Περιμένω 3D ολόγραμμα να μπει στο σπίτι του αρχηγού. Εκεί δηλαδή να είναι βάρδο, Red Dragon, χαγιάτε και στη μέση Ευαγγελάτο να παίζουν όλοι μπουνιέ με γάντια. Αυτό είναι content, αυτό. Και βλέπει τώρα Ευαγγελάτο, ο οποίο βγαίνει τώρα στι ειδήσει, δείχνει και πήρανε τηλέφωνο και την ομολογία του αρχηγού στο TikTok που κάνει live stream, άλλος έξυπνος αυτός, τον πήρε άλλο τηλέφωνο και του λέει έλα πες μου ξέρω εγώ να χτίσουν μια υπερασπιστική γραμμή για το τι θα πούνε στα κανάλια και αυτά. Και ο τύπος πήγε και το έκανε live stream και τους δίνει δηλαδή τσάμπα υλικό να τον έχουν εκεί για να τον παίζουν όλη μέρα ρε. Αντί να το κλείσει όπως είναι και να μιλήσει με ένα δικηγόρο να τα βάλει κάτω να δει ρε φίλε τι κάνουμε. Γιατί όσο τρέχουν αυτά στα κανάλια αυτοί τώρα κτίζουν τη δικογραφία θα σκάσει κάποια στιγμή. Ήδη τον έχει καλέσει το Εσουρού. Κάτσε να τα πάρουμε ένα-ένα γιατί και εγώ χάνομαι σε όλο αυτό. Έχει γίνει ταχτιντή μεγάλο. Μετά τον Ευαγγελά το είδα και βίντεο από την αγαπημένη ε, τηλεπαρουσιάστρια, τη Ζήνα, η οποία είναι στα μάτια μου ένα τάκ κάτω από την Τατιάνα Στεφανίδου, τόσο πολύ τη συμπαθώ την κυρία, την εν είχε τσακωθεί και με τη Σούπερ Κική, μπορώ να την καταλάβω γιατί, που η Κική τότε υπερασπίστηκε, δεν ξέρω, καλός κακός έκανε την Κατσαρίνη, την οποία την έχω γνωρίσει και προσωπικά, έχω πάει και σε stand-up comedy και η Κατσαρίνη είναι αγάπητη και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε η όλη φασούλα τότε στην εκπομπή του Αρναούτογλου και μπλακώθηκε με την Κική. Βέβαια, οκ, okay. καταλαβαίνω ότι η Ζήνα είναι πάρα πολλά χρόνια. Στο επάγγελμα έχει αυτό το, ξέρει. Δεν μπορεί τώρα να σταθεί ο καθένα απέναντί τη. Και βλέπουμε τώρα τα βίντεο του αρχηγού να τα εξετάζουν εκεί. Είχαν και ρεπορτάζ όπου πήραν συνέντευξη από Βάρδο και από Red Dragon, οι οποίοι είναι θεόσαλτα πλάσματα. Και λένε και οι ίδιοι ότι είχαμε συμφωνήσει, το κάναμε ό,τι κάναμε για το content, ήταν συμφωνημένο, το ξέραμε εξ αρχής ότι θα παίξουμε ξύλο ένας με τον άλλον, δεν τρέχει κάτι, είμαστε μια παρέα. Σαν κολλητή, παίζουμε φάπε, οκ. Okay, κομπλέ. Και λέω τώρα, ρε παιδί μου, σκεφτείτε ότι όλη η φασούλα είναι σαν το WWE, SmackDown και Raw. Και εκεί πέρα είναι άτομα τα οποία με την συγκατάθεσή του πάνε και μπλακώνονται στο ξύλο. Είναι βέβαια όμω super athletes, ξέρεις, είναι και έχουν βγάλει τώρα John Cena, The Rock. Έχουν πάει κινηματογράφο και έχουν βγάλει τι Και εδώ πέρα είναι, φανταστείτε, ένα είναι το SmackDown από το Walmart. Μην πω την άλλη γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ και με κυνηγάνε. Λοιπόν, αυτό έχουμε, αυτό δείχνουμε. Τι να κάνουμε. Εμεί δεν έχουμε την Κεραίρο και Ρέι Μυστήριο και Stone Cold Steve Austin και τέτοια. Έχουμε Red Dragon, έχουμε Βάρδο, έχουμε God Solomon, Solomon. Ήδη έχουμε τέτοια πράγματα. Αυτά δείχνουμε. Αυτό είναι εξάγουμε πολιτισμό εμεί. Και έβλεπα που λέτε και ήταν όλοι δημοσιογράφοι και, και αυτοί οι με ένα σοβαρό ύφο. Και παίζανε τα βίντεο και κάνανε μορφασμού και σε αυτά τα. Ήταν και ο Σφαγκιανάκη, ο οποίο μου θυμίζει όλο και περισσότερο να είναι καλά ο άνθρωπο, γιατί έχει κάνει και έργο, δεν είναι τώρα, οκ. Okay. Όλο και μου θυμίζει αυτό το βάτραχο από το TFT και από το LOL. Ένα νεπούνε σαν τον καρά, έτσι ένα γιγάντιο πλάσμα. Και αράζει προ τα πίσω, ετοιμάζει την ούλτη να τη σκάσει. Και έλεγε για τον αρχηγό: Βλέπουμε, λέει το βίντεο και είναι η ομολογία του. Και ο τύπος έχει ομολογήσει ότι έπαιρνε χρηματίζεται, λέει, και του χρησιμοποιεί, του σπιτώνει, του φωτίζει, του ταΐζει του ντύνει και του βάζει, λέει, και του εκμεταλλεύεται. Δεν ξέρω τώρα τι θα σταθεί από την όλη φασούλα. Το όλο πρόβλημα όμω είναι, και πάμε στο κομμάτι με το έσουρου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχει γίνει. Δεν ήξερα ότι το έσουρου μπορεί να σε καλέσει για κομμάτια του διαδικτύου. Περίμενα ότι είναι για ραδιοτηλεοπτικά, για ραδιόφωνο, τηλεοράσει κτλ. Τα, οποία παίζουν σε κρατική εμβέλεια. Δεν ήξερα ότι κάτι το οποίο μπαίνει στο YouTube, εγώ είμαι υπόλογο στο SURU. Και πάμε λίγο σε αυτό. Πάμε στο κομμάτι του SURU. Το SURU λέει εν ολίγη μπορεί να επέμβει όταν κάτι το οποίο παίζει σε ίντερνετ και μπορεί να προκαλέσει σωματική βία και το ένα και το άλλο. Δηλαδή και να γίνει ζημιά τέλο πάντων σε πληθυσμού και πρόσωπα και ειδικά αν το βλέπουν ανήλικοι κλπ. Τον κάλεσε το ΕΣΟΥΡΟΥ 5 Δεκέμβρη. Πρέπει να πάει ο Χαγιάτ εκεί κάτι τέτοιο. Εννοείται αυτό απάντησε και λέει: Θα έρθω εκεί πέρα. Φαντάζομαι ότι θα μπει και πρέπει να αντιθεί τώρα, κύριε Λέ, και ξέρω εγώ, να πιάσει κουβεντούλα εκεί πέρα. Θα είναι τώρα κάτι 80 χρονών εκεί να τον εξετάσουν. Άντε τώρα να του εξηγήσει τι είναι το streaming, τι είναι το content, τι είναι το ένα, τι είναι το cloud. Καλά κρασά. Θα τους πλακώσει σε τίποτα ουστόπεδα και τέτοια και πέρα θα τους λέει και θα πάει καλά η δουλίτσα. Θα φάει την καμπάνα του λογικά. Το SRU ήξερα ότι ρίχνει καμπάνες, τώρα τα κανάλια δεν έχουν ανάγκη. Τρώνε τη μια καμπάνα πίσω από την άλλη και κλάιν. Αλλά για ένα δημιουργό περιεχομένου, όποιο και αν είναι το περιεχόμενο, άμα φάς την καμπάνα αυτά τα λεφτά που θα σου ζητήσουν να πληρώσει για το πρόστιμο πρέπει κάπω να είναι δικαιολογημένα. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρω, Χαγιάτε έχει ανοίξει εταιρεία, τα έχει δικαιολογήσει, φορολογείται. Είναι κάπου φαίνονται αυτά τα λεφτά. Μπορεί να πληρώσει το πρόστιμο. Και αν γίνει αυτό. Δεν ξέρω αν, αν δηλαδή αν πάμε μετά σε δικαστήρια και αρχίδε δικασμένου και τα σχετικά. Μετά δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα για όλους τους δημιουργούς. Όπου ανά στιγμή δεν μας έφτανε δηλαδή όλη αυτή η λογοκρισία. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι ό,τι γίνεται από το χαγιάτε είναι σωστό και ότι πρέπει να γίνεται αφιλτράριστο και να μην υπάρχει έλεγχος. Άλλο αυτό. Εγώ λέω ότι αν πέσει καμπάνα εκεί που είναι κάτι κραυγαλαίο θα την πληρώσει και το μικρό το ψάρι. Οπότε θα είναι ένα μικρό καναλάκι στο YouTube θα λέει κάτι ο δημιουργός για το οποίο μπορεί το SRU ή οποιοδήποτε να μην συμφωνεί και αυτομάτως θα τρως μια καμπάνα 50.000 ευρώ, 15.000 ευρώ. Πάει, τέλος ρε. Δεν φτάνει δηλαδή όλη αυτή η λογοκρισία και όλο αυτό που ζούμε και που δεν μπορείς να μιλήσεις, θα έχουμε και κάτι ακόμη να φοβόμαστε. Γι' αυτό και λέω ότι όλο αυτό, εγώ αυτό που βλέπω και αυτό που μυρίζομαι δεν είναι ότι σου δεν του πήρε ο πόνο για το τι παίζει στο YouTube, στο Twitch από εδώ και από εκεί. Χεστήκανε. Αυτή δεν του νοιάζει καν. Αυτό που του νοιάζει είναι ότι παίζει πολύ χρήμα εκεί. Ανεξέλεγκτο, το οποίο δεν μπορούν να το δαγκώσουν, να το φορολογήσουν και ξέρω εγώ. Και στρέφουν την κοινή γνώμη εναντίον των δημιουργών. Παίρνουν ένα κραυγαλαίο παράδειγμα, το οποίο κάνει μπαμ. Και ο κάθε λογικό άνθρωπο θα πήρε τι πράγματα είναι αυτά. Και σιγά σιγά το φέρουν στα μέτρα τους Και θα πιάσουν όλο τον κλάδο Και θα το ρημάξουν Δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει Λοιπόν Σε αυτό θα πατήσουν Και θα πούνε σιγά σιγά Ήδη έχουν αρχίσει και Sky Και λέει δεν είναι μόνο αυτό το κανάλι Υπήρχε και ένα άλλο κανάλι Με πιο πολλούς Μην μπούμε τώρα για Discord server και τα σχετικά Το τι γίνεται εκεί Και θα λένε τώρα ξέρει, Όλοι οι haters που έχει ο Χαγιάτε Θα σκάει ένα ένας, -ένας και θα βγάζει, αυτοί θα μαζέψουν υλικό από πάντα ρε. Από το τι είχε κάνει με την Έλενα, τι είχε κάνει με το ένα, με το άλλο. Στο φίβο, τον ένα, τον άλλο, τον αυτόνα, την ίνα και πέρα το έτσι. Θα τους μαζέψουν όλα τα πάντα και θα αρχίσουν να τα δίνουν. Θα έχει να παίζει ο Βαγγελάτος μέχρι τα γεράματα και ζήνα. Και θα πέσει τώρα και το άλλο που λένε για τα πρόσωπα που είχαν σκάσει ονόματα. Είχε πάει Σαμάρα, Αλεξανδράκη που λέγανε ότι τα είχε και με το Χαγιάτα και το ένα και το άλλο. Και θα πούνε μετά, ξέρεις, ότι είναι ολόκληρο κύκλωμα και όλοι αυτοί που είναι στα social media και αυτά. Και είναι μαφία, ρε, όλοι αυτοί. Θα γίνει μεγάλη γιορτή, το βλέπω να έρχεται. Και όλα αυτά στα μάτια τα δικά μα, αυτοί που βλέπουμε λίγο YouTube, που κατανοούμε, καταλαβαίνουμε τι γίνεται και ξέρουμε λίγο και τη βαρύτητα. Κάποιε φορέ το πράγμα ξεφεύγει. Δεν είμαι εγώ αυτό που πρέπει να επέμβει. Θα πάμε και εκεί. Στα μάτια όμω των γονιών μα και όλων αυτών των boomers, δηλαδή έχω πετύχει τον πατέρα μου. Τώρα ο πατέρα μου που ανοίγει η Sky, όλη μέρα με αυτό το Sky έχω τρελαθεί. Έχουμε τσακωθεί άπειρε φορέ. Και δει κάτι τέτοιο. Πάει, τελείωσε. Έγραψε, ρε, στο σκληρό δίσκο. Άμα πιάσει κάτι του το μυαλό του 50 και το 60 και πάνω, δεν ξεγράφει, τελείωσε, τέλο. Τέλο. Όλοι μετά οι YouTubers και οι streamers και αυτό είναι το ίδιο. Είναι εγκληματίε, είναι αποβράσματα, είναι, είναι, είναι. Και θα πω ένα παραδειγματάκι εκεί. Ευτυχώ ο πατέρα μου βλέπει και εμένα στο YouTube και. Βλέπει και άλλου YouTubers. Π.χ. έχει κόλλημα με το Mythology, πώ λέγεται. Έχει πάρει και το βιβλίο του. Μπράβο. Οπότε κατανοεί ότι σε αυτή την πλατφόρμα υπάρχουν. Δεν θα μιλήσω για μένα, άσε μένα. Υπάρχουν και άνθρωποι όπω ο Μυθόλογη. Μπορώ να σου πω εγώ ένα παράδειγμα. Π.χ. μπορεί να δει τον Αστρόνιο. Ποιότητα. Ο τύπο δεν υπάρχει, ρε φίλε. Υποκλίνεσαι. Βλέπει ένα βίντεο και λε, κοίτα γνώσει, κοίτα πώ το παρουσιάζει, κοίτα, κοίτα. Αλλά Παρόλα αυτά τον έχω πιάσει. Είχα πάει μια φορά στον πατέρα μου και αράζαμε. Και έχω βαρεθεί και έχω βάλει YouTube και βλέπω unboxholics. Και βλέπω ένα horror night. Κάτι highlights που είχε ο Σάκη. Και ήταν και ο Αλέκο και ούρλιαζε. Ρε όπω πάντα. Και έχω τον πατέρα μου δίπλα και μου κάνει τι μακά και συναυτή, ρε Και άρχισε να κράζει. Και έβγαλε ένα, μια μαυρίλα και μια σκατίλα. Και του λέω: ρε, εσύ του λέω. Πολύ εύκολα κρίνει, του λέω: Γιατί λέω έτσι. Ξέρεις λέω, τι είναι αυτοί οι δύο. Ξέρει τι είναι. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Και του κάθομαι και το εξηγώ μετά για τα stream, για τα λεφτά που είχαν δώσει στου πληγέντε από τη φωτιά, για το παιδάκι που είχε ανάγκη που με κάτι με το εξωτερικό τι είχε με το κούλουμπού. Του λέω, υπάρχουν και άνθρωποι οποίοι και μέσα από το χαβαλέ κάνουν καλό. Και του λέω, δεν έχουν μόνο αυτά. Κάτσε, του λέω να δει λίγο τι ποιότητα δουλειά έχουν οι αμποξχόληξ, που να πω ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα βλέπατε μάλλον βίντεο σήμερα δικό μου. Γιατί ήταν ένα από του λόγου που εμπνεύστηκα τότε. Θυμάμαι να δουλεύω στο περίπτερο τη μάνα μου και να βλέπω unboxholics τα τηλεφωνήματα και να κατουργέμαι στο γέλιο. Να είμαι μόνο μου, να θέλω να αυτοκτονήσω με την κολοδουλειά, να πούμε τον κάθε βλάκα που ερχόταν και μου έλεγε το μακρύ και το κοντό του. Και έμπαινα και έβλεπα unboxholics τα τηλεφωνήματα και ξεχνιόμουν λίγο, ρε φίλε. Όπω και εσεί σήμερα μου λέτε, είμαι στη δουλειά, είμαι στο τέτοιο, στο στρατό και σε ακούω Spotify και γελάω και ξεχνιέμαι και ταυτίστηκα και το ένα και το άλλο. Αυτό που έλαβα από αυτού του ανθρώπου, αυτό δίνω και εγώ. Εντάξει, το δίνω στα μέτρα μου. Δεν μπορούμε όλοι να κάνουμε. Μακάρι και εγώ να είχα μια ομάδα όπω είναι αυτή, καλοδουλεμένη, ζυγισμένη και να δουλεύαμε ρολόι και να βγάζαμε περιεχόμενο. Δεν έχω. Τι να κάνω. Μόνο μου, μόνο μου, ό,τι μπορεί ο καθένα. Αλλά υπάρχει μια ομάδα ατόμων που μαζεύονται σε ένα σπίτι και παράγουν κάτι ποιοτικό και υπάρχει και από την άλλη, υπάρχει και αυτή η τηλεόραση, υπάρχει και το χαλιάτεν Network που σκάνε τα ταλέντα και γίνεται το έλα να δεις. Και ποιος, δηλαδή τώρα για όλα αυτά, ποιος πρέπει να μπαίνει μπροστινός. Να πω ότι κάθε φορά που κάποιος βάζει λεφτά σε ένα stream υπάρχουν και εξαιρέσεις. Όλο αυτό το περιεχόμενο έβγαινε YouTube, έβγαινε δεν ξέρω εγώ. Οι μεγάλε εταιρείε φέρουν ευθύνη. Εγώ, παράδειγμα, είμαι συνεργάτη τη Google. Η Google φέρει εν μέρη ευθύνη για αυτό που φτιάχνω, γιατί κρατάει και προμήθεια. Όταν παίζει μια διαφήμιση στο κανάλι μου, η Google μου κρατάει μεγάλη προμήθεια. Δεν μπορεί μετά, άμα γίνει κάποια στραβή, να φά την καμπάνα εσύ, ο δημιουργό. Οπότε, πρέπει λίγο να σκεφτούμε. Το SURU, καλή το χαγιάτε. Μπράβο. Οκ. Okay. Τη Google και το YouTube θα τους χτυπήσει κανείς την πόρτα να τους πει «Ρε εσύ, τι είναι αυτά εδώ πέρα, δεν γίνεται, εσύ έχεις πετάς διαφημίσεις, προβάλλεις διαφημίσεις πάνω σε αυτό το υλικό». Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την όλη φασούλα. Λοιπόν και για το τέλος, να πω ένα τεράστιο μακάρι όλοι αυτοί εμπλεκόμενοι στην όλη φασούλα να έχουν καλή κατάληξη, Εύχομαι το καλύτερο για όλα αυτά τα παιδιά που λένε αμέα σε αμέα και λοιπού δεν ξέρω τι είναι δεν είναι δεν είμαι αυτός που θα το πει. Εύχομαι πραγματικά να, να διορθωθεί και να καλυτερεύσει η ζωή τους γιατί κάποιοι ήταν θλιβερό όλο αυτό που συμβαίνει κακά τα ψέματα. Και μετά να βρεθεί μια η χρυσή τομή που δεν υπάρχει καμία περίπτωση για το τι γίνεται με τέτοιε περιπτώσεις πώς πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν κοινωνία. Χωρί να το κανιβαλίζουμε, να το βγάζουμε στα κανάλια για να κονομάνε τα κανάλια και clickbait, τα site και αυτό και το ένα και τα άλλο. Να δούμε λίγο τι γίνεται σε τέτοιε περιπτώσει. Δηλαδή, άμα πάει κάποιο και κάνει το ανάλογο, τι, 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 τι ισχύει. Να μην πάρει μπάλα όλου του δημιουργού, γιατί το βλέπω να έρχεται. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν βλέ... βλέπουμε το δάσο, καλά, κρασά, Νικόλα. Βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσο. Κολλάμε σε αυτό και θα πάρει μπάλα του πάντε. Εξαναγίνει λοιπόν Ξυπνάτε Και αυτό Εύχομαι να πάνε όλα καλά Για όλους τους εμπλεκόμενους Γίνεται να είναι όλοι να έχουν μια καλή ζωή γελτόνα και, και θέλω να θέσω ένα τελικό ερώτημα Που να πω γιατί το άκουσα και από μια κοπέλα Νίνα, πώ τη λέγανε αυτή που φώναζε το Πα καλά και το και λοιπόν, στον αρχηγό. Που έλεγε, λέει, βλέπανε πολύ το, το υλικό, Βλέπανε, λέει, τα stream και με βλέπανε εκείνα τόνα και άλλο να ζορίζομαι και με βρίζανε. Αλλά εγώ δεν με πειράζει γιατί ήμουν μόνη μου και από το να είμαι μόνη μου μέσα σε ένα σπίτι, οκ, okay, την καταλαβαίνω, τη συμπονώ. Καλύτερα, λέει, να με βρίζουν, να κάνουν άρρω. Και λέει κάποια στιγμή ότι πάρα πολλοί βλέπουν την κατάδεια σου για να αισθανθούν καλύτερα, οι ίδιοι και να πούνε: Άρε, φίλε, βλέπει, καλά είμαι εγώ, υπάρχει και χειρότερα, κοίτα, είναι, πω είναι. Αυτό να, να σου βγαίνει. Και λέω, γιατί το, το ρώταγα και την Πατρίτσια προχθέ που είδα αυτό και κάτι άλλο που δεν θέλω να θίξω. Και τη λέω, γιατί έχουμε την τάση γενικά σαν χώρα είναι τόσο πολύ έλλειψη παιδεία. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Βέβαια, γίνεται και στο εξωτερικό να, είμαστε, να τα λέμε όλα. Γιατί έχουμε οι άνθρωποι την τάση να κοιτάμε χαμηλά και να λέμε, κοίτα πώ είναι αυτό, ρε, κοίτα πώ είναι, σαν κακό χρόνο. Πώ ξορε... να και να λες κοίτα πόσο χάλια είναι η ζωή αυτού νου, δηλαδή είναι απόπατο, δεν πάει χειρότερα, για να αισθανθώ εγώ καλύτερα και να πω καλά είμαι και σήμερα, μπράβο. Αντί να έχουμε την τάση, να κοιτάμε πιο ψηλά και να λέμε κοίτα αυτό τον άνθρωπο ρε φίλε τι έχει καταφέρει. Γιατί το ένα είναι εύκολο, εντάξει, το ένα είναι δύσκολο, είναι δύσκολο να ανέβεις και να κοιτάξει ψηλά. Γιατί για να κοιτάξει ψηλά πρέπει να ταπεινωθείς και εσύ λίγο και να πεις ρε φίλε, Πώ θα γίνω κι εγώ έτσι, πώ θα φτάσω εκεί πάνω, πώ θα ζήσω λίγο καλύτερα, πιο θετικά. Είναι δύσκολο γιατί απαιτεί, απαιτεί έργο. Δεν είναι εύκολο να φτάσει πιο ψηλά τη ζωή σου, όπου και να σε όλο τομέα. Συναισθηματικό, επαγγελματικό, οικογενειακό, ό,τι θε. Είναι παλουκάκι να ανέβει. Ενώ το να κατέβει είναι εύκολο. Η κατραγγυλά είναι εύκολη. Η κατηφόρα. Οπότε κοιτάς κάτω, κοιτάς λες, κοιτά κάτω, κοιτά και λε: Κοιτά, πώ είναι αυτό, ρε. Μια χαρά είμαι εγώ, Και γελά τα χάλια του. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Τίπο, πάρτε το εργασία για το σπίτι, να το δουλέψουμε. Και κάποιοι θα είδατε το σημερινό βίντεο και θα αρχίσετε πάλι την κρίνια γιατί από, από αυτού είστε και θα πείτε: Χά, χά, και δεν είχε γέλιο και δεν γέλασα και αυτό και γκρινιάζει ο Νικόλα. Δεν γκρινιάζω. Κάποια πράγματα όμως συμβαίνουν και θα μου αρχίσουν πάλι και θα μου λένε και το έχεις χάσει και το πήγαινε καλά. Τα βλέπω γονάρχονται, είμαι μεγάλο προφήτης ξεκίνησες με ιστορίες από την προσωπική σου ζωή και τώρα λες το ένα και το άλλο ναι ok. Ε, έβγαλε επεισόδιο με σας είπα πάλι ιστορίες από το στρατό σας είπα ιστορίες από το courier θα σας πω και μια ιστορία για την ιστορία που ζούμε έχει καταρρεύσει το Matrix όλο αυτό που βλέπουμε είναι κουκλοθέατρο είναι θέατρο σκιών δεν καταλαβαίνετε ποιοι κρύβονται πίσω από όλα τα πράγματα και τι γίνεται μια ιδέα είναι όλο αυτό και αυτό το βλέπουμε και λες μια χαρά είναι η ζωή μου Κατάλαβε αυτά που λέγα πριν Αυτά Περιμένω με ανυπομονησία να δω όλο αυτό το κουκλοθέατρο Πού θα καταλήξει, τι θα γίνει Θα μπει ο Χαγιάτε φυλακή Θα, φά, θα πάρει τον κουλιά Better Call Κούγιας Να τον ξεσκατώσει, να του πάρει όλα τα λεφτά Να του γράψει κόπεδα, τα πάντα όλα να τον βγάλει Better Call Soul. Breaking Bad, δεν ξέρω κάτι Έχει γίνει εδώ πέρα η φασούλα Έχουμε αυτό και αν είναι content, δηλαδή αυτό που ζούμε καθημερινά είναι αστείο. Αυτά εδώ θα είμαστε. Στο επόμενο επεισόδιο δεσμεύομαι. Θα σας πω μια ιστορία γιατί γκρινιάζεται μερικοί και πρέπει να σα ικανοποιήσω. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν, ε, δεν έχω εδώ πέρα πέντε τύπους να παίζουν μπουνιές να γελάτε. Είναι δύσκολο. Είμαι μόνος μου. Βλέπετε. Μοχθώ κι εγώ. <laughs> που να πω πάλι γιατί είχα κάτσει και το είχα σκεφτεί μια φορά και καιρό και το κλείνω με αυτό. Και λέω ρε φίλε όλοι αυτοί οι άνθρωποι πως αντέχουνε ρε φίλε. Πώς αν... Δηλαδή ο Χαγιάτε είναι πέρα και όλοι που το κάνουν το, την όλη φασούλα. Πως αντέχεις να είσαι με τόσο κόσμο σε ένα σπίτι σε ένα δωμάτιο και να γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν είναι ότι γίνεται μια φορά την εβδομάδα. Οι τύποι κάνανε κάθε μέρα δεν ξέρω τι κατά κάνανε. Μένουν όλοι μαζί τους πλήρωνε Airbnb λέει τους έπαιρνε στο σπίτι παλαιότερα στο σπίτι του. Ήταν πέρνα η μάνα του και ο πατέρα από πίσω. Ρε, είστε καλά, ρε. Δεν θα άντεχα ούτε μία ώρα. Ούτε μια... θα... θα, πήγαινα μία ώρα και μετά θα ήμουν με ψυχοφάρμακα. Δεν ξέρω δηλαδή αυτό. Θέλει. Πρέπει να το πάρουν ανθρωπολόγοι και επιστήμονε και να το μελετήσουν, να το βάλουν κάτω και να πούνε ρε, μήπω υπάρχει κάποιο. Ειδικό, είναι κάτι στο DNA Πώς αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι όλο αυτό το, το καθεστώ. Είναι μαγικό Λοιπόν και το κλείνω και λέω εύχομαι τα καλύτερα να είναι καλά όλοι, παγκόσμια ειρήνη και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο Ζούνα με ιστορία. Άντε γεια! Άλλη, μια μέρα